Παρά τις δυσκολίες από και λόγω της πανδημίας, είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, έναν αγώνα τίμιο, έναν αγώνα που κάνουμε όχι μόνο για μας, αλλά και για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας. Έχουμε χρέος απέναντι στις νέες γενιές να αντιμετωπίσουμε, να παλέψουμε, να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές, όπως κάναν και οι προηγούμενες γενιές, και καταφέραμε να φτάσουμε σήμερα έχοντας ένα ασφαλιστικό σύστημα ικανό να αντιμετωπίζει τις βασικές μας ανάγκες. Όμως βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια σιγά σιγά ξυλώνονται μία με την άλλη αυτές οι κατακτήσεις. Ξέρουμε πολύ καλά, και το ξέρουν και οι κυβερνώντες, ότι αυτά τα μέτρα δεν σημαδεύουν μόνο τους συνταξιούχους εμάς. Πρωτίστως σημαδεύουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικροί οι αγρότες, οι συνταξιούχοι, όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης και σήμερα πληρώνουν μεγάλο, πληρώσανε μεγάλο τίμημα απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Δεν έχουμε πει όμως ακόμα το τελευταίο λόγο. Το ξέρουν και οι ίδιοι. Γι' αυτό προσπαθούν να θωρακίσουν το σύστημά τους με νόμους σαν και αυτόν που αφορά την απαγόρευση των δηλώσεων, των κινητοποιήσεων για τα προβλήματά μας, την αλλαγή που ετοιμάζουν στο συνδικαλιστικό νόμο. Δεν τους φτάνει ότι έχουν απόφαση του Συμβούλου Επικρατείας που λέει ότι νομοποιούνται όλες οι περικοπές που μας κάνουν, φέρνουν τροπολογία και ψηφίζουν νόμους στη Βουλή, ώστε να απαγορεύεται, λέει, οι συνταξιούχοι όσοι πάρουν αυτά τα πινιχρά αναδρομικά αυτή την περίοδο να μην έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν τον αγώνα τους για να διεκδικήσουν όλα αυτά που μας έχουν αφαιρέσει. Θέλουν να μας πείσουν να αποδεχτούμε ότι ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα έχει γίνει, να ξεχάσουμε τα πάντα, αλλά αυτά, όλα αυτά δηλαδή που αποφάσισαν υποτίθεται για το καλό μας όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή στις περικοπές της συντάξης μας, στα δώρα, στο κόψιμο του ΕΚΑΣ, διαλύσανε το ασφαλιστικό σύστημα, φτάσανε τα όρια συνταξιοδότηση στα 67 χρόνια και ετοιμάζονται να τα πάνε στα 70. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη, συναδέλφοι και συνάδελφοι.